πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, σε ένα θέμα που αναδεικνύουμε σήμερα εδώ από την εκπομπή και αφορά σε σημαντικέ, σε βαρύτατε καταγγελίε στο νησί τη Νάξου. Όπου κάτι κάτοικοι αυτό που λένε είναι ότι μεγάλα, βαριά μηχανήματα του Δήμου, μπουλντόζε εν προκειμένου και βλέπετε και τα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει, προκειμένου να διαμορφώσουν τι παραλίε για να στηθούν οι ομπρέλε και τα εξαπλώστρε των beach bar, αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο τη περιοχή. Και συνδεόμαστε με την κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου, είναι επικεφαλή του κινήματο Πετσέτα τη Νάξου. Γεια σα, κυρία Ανδριανοπούλου. Καλό πρωινό. Τι είναι αυτό που βλέπουμε στις εικόνες και γιατί εσείς οι κάτοικοι το χαρακτηρίζετε ως μια καταστροφική πρακτική. Ε, καλημέρα σας. Ε, ε, ευχαριστούμε για το χρόνο στην εκπομπή, για αυτό το θέμα. Ε, στην ε, Νάξο, όπως γνωρίζουμε όμως και σε άλλα μέρη, αλλά εμείς ε, μιλάμε για την Άξο. Ε, πολλά χρόνια τώρα ε, γίνονται εργασίες της παραλίες, όπως βλέπετε και στο βίντεο, μέλους του κινήματος Σώστε τις παραλίες, mm -hmm. ε, με βαριά μηχανήματα. Αυτές οι παραλίες, πολλές από αυτές, είναι και μέσα στο δίκτυο Natura, Φέτο 2000. Mm -hmm. Φέτος στην ε, απόφαση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ε, είχαν την πρόθεση να κάνουν αυτές τις εργασίες και σε απάτητες παραλίες με τον καινούριο νόμο. Ε, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος, να το πούμε αυτό από την αρχή, ο νόμος είναι ξεκάθαρος ότι απαγορεύονται όλα τα μηχανοκύματα, οχήματα ε, μέσα στον Αιγαλό και στην παραλία. Και, ε, δηλαδή ακόμα και να πατήσουν πάνω απαγορεύεται. Ε, δηλαδή το να αρχίσουν να βγάζουν ζωτικά στοιχεία της παραλίας όπως βότσαλα, ε, κοχύλια, ε, ξερά φύλλα κτλ. Εννοείται ότι αυτό έχει επιπλέον απαγόρευση γιατί είναι αλλίωση και υποβάθμιση ναι, γιατί του εδώ περιβάλλοντος. Δεν βλέπουμε Έτσι μόνο βλε, ένα μεγάλο νόμι. μηχάνημα με τεράστιες ρόδες που πατά και το, το περιβάλλον εκεί στην παραλία. Βλέπουμε και τη δαγκάνα του μηχανήματος να, να σύρει άμμο, να μαζεύει α, βότσαλα. Είναι δηλαδή μια πραγματική παρέμβαση στο τοπίο εκεί. Ε, ναι, ε, δεν, βλέπετε και τώρα βλέπω εδώ στο βίντεο και το βουναλάκι που έχει δημιουργηθεί εκεί το ναι. λοφάκι με που είναι με ξερά φύλλα από αλλά είναι και με άμμο και με κοχίλια και με βότσα, αλλά με ό,τι έχει τέλο πάντων παραλία, γιατί δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε αυτά όταν βγάζετε. Α, είναι με φύλλα από το... εκ... Αυτό είναι προστατευόμενο από το δίκτυο Natura, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθο. Ε, δεν είναι από το δίκτυο Natura προστατευόμενο είδο, αλλά απαγορεύεται να αφαιρούνται από τον. Ε, από τον ε, α, ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη, ναι, έχετε είναι, δίκιο. Είναι. Τα λιβάδια από μπροστά στι ε, παραλίε τη ε, είναι προστατευόμενα. Yeah. Σωστά. Κύριε εσεί εσείς έχετε απευθυνθεί ναι. στο Δήμο. Τι σας έχει πει? Ναι. Ε, εμείς πριν περίπου τρεις εβδομάδες καταθέσαμε μία αναφορά και αιτήματα προς το Δήμο. Περίπου 17 σελίδες, 18 αν θυμάμαι καλά. Γιατί έπρεπε να Πρώτα να τεκμηρώσουμε όλη αυτή την κατάσταση που είδαμε σε πάρα πολλές παραλίες. Είχαμε και βίντεο και φωτογραφίες. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, αλλά και οι τουρίστες, ε, επισκέπτες του νησιού, βλέπαν και το Μάιο και τον Απρίλιο και τον Ιούνιο ε, να μπαίνουν αυτά τα μηχανήματα μπροστά στα πόδια τους. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, σε αυτή την παραλία που βλέπετε, εντάξει, δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά και εκεί... Ε, βλέπετε ότι υπήρχαν άνθρωποι κάποια στιγμή φαίνεται στο βίντεο που ναι, ναι, φαίνονται και, και στην άκρη του κολυμπού. Λάβατε κάποια ναι. απάντηση. Να, μπράβο. Στο αίτημά σα ναι, και μιλήσαμε, σε αυτά που Δήμαρχο, Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο όταν καταθέσαμε το αίτημα και είπε ότι θα συμμορφωθεί ο Δήμο. Mm. Τώρα το θέμα είναι γιατί mm. ε, αυτό γίνεται ε, όχι μόνο στην ε, Νάξο, γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δηλαδή η, η τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια τώρα με εργολαβίε κάνει αυτέ τι εργασίε παραβαίνοντα όλου του νόμου του κράτου. Δηλαδή είναι μια τραγική κατάσταση, ξέρετε, το να έχετε. Ε, ω πολίτη να, πρέπει να, απευθύνε, να, να πρέπει να σας προστατεύσει το κράτο, το δημόσιο χώρο και το περιβάλλον και αντί να κάνει αυτό, να κάνει το αντίθετο. Να σα ευχαριστήσουμε πάντων... πάρα πολύ για τι πληροφορίε που μα δώσατε και τα πλάνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε στου δέκτε μα και το θέμα που αναδείξαμε μέσα από την εκπομπή.